Γεια σας. Ονομάζομαι Μιχαλίδης Θόδωρος και στα πλαίσια του μαθήματος λειτουργικά συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης, βιντεοσκόπησα την επίλυση του πρώτου θέματος των εξετάσεων του Σεπτέμβρη του 2020, που έχει να κάνει με αλγόριθμους τοποθέτησης. Ας δούμε όμως πρώτα την εκφώνηση της άσκησης. Σε ένα λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείται ένα σχήμα δυναμικής κατάτμησης και σε μια δεδομένη στιγμή η διαμόρφωση της μνήμης έχει την παρακάτω μορφή. Τα σκιασμένα ορθογώνια είναι περιοχές μνήμης που έχουν ανατεθεί και τα λευκά είναι ελεύθερες περιοχές. Οι επόμενες αιτήσεις έχουν τη σειρά 40, 20 και 10 MB. Προσδιορίστε τη διεύθυνση έναρξης για κάθε ένα από τα τρία μπλοκ με τη σειρά που σας δίνεται, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω αλγόριθμους. Πρώτης τοποθέτησης, καλύτερης τοποθέτησης, επόμενης τοποθέτησης, το τελευταίο μπλοκ που έχει προσθεθεί είναι το 60 MB και χειρότερης τοποθέτησης. Ξεκινάμε με τον αλγόριθμο πρώτης τοποθέτησης. Ας πούμε λίγα θεωρητικά πράγματα για τον αλγόριθμο πρώτης τοποθέτησης. Ο αλγόριθμος πρώτης τοποθέτησης ξεκινά και σαρώνει τη μνήμη από την αρχή και επιλέγει το πρώτο διαθέσιμο μπλοκ που είναι αρκετά μεγάλο. Ταχύτερος, πολλές διεργασίες φορτώνονται στο εμπρός τμήμα της μνήμης που θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια για την έβρεση ενός ελεύθερου μπλοκ. Οπότε, για τα 40 MB πάμε από την αρχή, από τη διεύθυνση 0 και κοιτάμε ποια ελεύθερη περιοχή είναι αυτή η οποία θα χωρέσει τα 40 MB. Τα 20 MB δεν χωράει, οπότε είναι αυτή των 60 στη συνέχεια. Οπότε κάπου εδώ θα γίνει η χώρηση, οπότε έχουμε από εδώ, από τη διεύθυνση 0 ως εδώ, τη διεύθυνση έναρξης των 40 MB. Και έχουμε την τιμή 20 και 20, 40 και 40, 80 MB, οπότε τη διεύθυνση έναρξης μας είναι στα 80 MB για τα 40 MB και περισσεύουν από τα 60 20 MB τα οποία βρίσκονται στη διεύθυνση 80 και 40 στα 120 MB. Στη συνέχεια, για τα 20 MB πάμε πάλι από την αρχή και η ελεύθερη περιοχή η οποία θα χωρέσει τα 20 MB είναι αυτή των 20. Δηλαδή εδώ είναι η διεύθυνση έναρξης μας σε αυτό το σημείο και από εδώ σε εδώ έχουμε διεύθυνση έναρξης στα 20 MB. Για τα 10 MB πάμε πάλι από την αρχή, τη διεύθυνση 0 και το μπλοκ το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωρέσει τα 10 MB μας είναι αυτό των 20 το οποίο βρίσκεται και σε αυτό το σημείο που έχουμε το κόκκινο βελάκι είναι η διεύθυνση έναρξης μας η οποία είναι 20 και 20, 40 και 40, 80 και 40, 120. Οπότε η διεύθυνση έναρξής μας είναι στα 120 MB. 120 MB. Και έχουμε ελεύθερα, περισσεύουν 10 που βρίσκονται στα 130 MB. Και κάπως έτσι λύνουμε το πρώτο ερώτημα. Λίγα πράγματα για τον αλγόριθμο καλύτερης τοποθέτησης. Επιλέγει το μπλοκ που είναι πλησιέστερα στο μέγεθος που απαιτείται, έχει τη χειρότερη απόδοση, μια και βρίσκει το μικρότερο μπλοκ για τη διεργασία, η κύρια μνήμη γεμίζει γρήγορα από μπλοκ που είναι πολύ μικρά και η συμπίεση πραγματοποιείται πιο συχνά. Οπότε, για τα 40 MB, πλησιέστερα στο μέγεθος των 40 MB, είναι το μπλοκ των 40 MB, το ελεύθερο μπλοκ των 40 MB. Οπότε, εδώ έχουμε και τη διεύθυνση έναρξής του, το σημείο από εδώ ως εδώ από τη διεύθυνση 0. Όπως θα δούμε, εδώ ακριβώς είναι η διεύθυνση έναρξης. Από εδώ ως εδώ. Εδώ εκχωρούνται τα 40 MB, τα οποία έχουμε 20, 20, 40 και 40, 80 και 60, 140 και 20, 160, 170 και 60, 230 MB. Η διεύθυνση έναρξης των 40 MB. Τώρα για τα 20 MB ψάχνουμε πάλι το μπλοκ το οποίο είναι πλησιέστερα στο μέγεθός του και είναι αυτό το 20 MB το οποίο σε αυτό το σημείο έχουμε τη διεύθυνση έναρξης του από τη διεύθυνση 0, δηλαδή στο σημείο των 20 MB. Οπότε έχουμε διεύθυνση έναρξης 20 MB. Για τα 10 MB τώρα πλησιέστερα σε μέγεθος, όπως θα δούμε, ξεκάθαρα αυτά των 10 MB εδώ, δηλαδή έχουμε διεύθυνση έναρξης σε αυτό το σημείο, στο βελάκι, από την αρχή άμα το πάρουμε,
στα 20-20-40 και 40-80 και 60-140 και 20-160. Οπότε έχουμε διεύθυνση έναρξης στα 160 MB για τα 10 MB. Και κάπως έτσι λύνουμε και το δεύτερο ερώτημα. Ας πούμε κάποια θεωρητικά για τον αλγόριθμο επόμενης τοποθέτησης. Ξεκινάει και σαρώνει τη μνήμη από την τελευταία τοποθέτηση και επιλέγει το επόμενο αρκετά μεγάλο διαθέσιμο μπλοκ. Εκχωρεί συχνά ένα μπλοκ μνήμης που βρίσκεται στο τέλος της μνήμης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μπλοκ. Το μεγαλύτερο μπλοκ μνήμης διασπάται σε μικρότερα μπλοκ. Η συμποίηση απαιτείται για να αποκτηθεί ένα μεγάλο μπλοκ στο τέλος της μνήμης. Στο τρίτο ερώτημα τώρα για τα 40 MB, όπως μας λέει και η εκφώνηση, το τελευταίο μπλοκ που έχει προσθεθεί είναι αυτό των 60. Οπότε ξεκινάμε και κοιτάμε τη μνήμη μας για ελεύθερες περιοχές μετά από τη διεύθυνση των 60, δηλαδή σε αυτό το σημείο. Οπότε τα 40 MB χωράνε στα 40 MB, οπότε θα γίνει η εκχώρησή τους εκεί πέρα, όπως θα δούμε, και η διεύθυνση έναρξής τους βρίσκεται εδώ. Άμα το πάρουμε από την αρχή, είναι στα 40 και 40-80 και 60-140, 160, 170 και 60, οπότε έχουμε διεύθυνση έναρξης στα 230 MB για τα 40 MB. Για τα 20 MB πάμε και κοιτάμε πάλι από την τελευταία μας τοποθέτηση, η οποία είναι αυτή των 40, δηλαδή τώρα κοιτάμε από αυτό το σημείο και μετά, και τα 20 MB, όπως θα δούμε, χωράνε στα 30 MB, οπότε θα το τοποθετηθούν εδώ ακριβώς. Εδώ έχουμε δηλαδή τη διεύθυνση έναρξης των 20 MB και από την αρχή, από τη διεύθυνση μας 0 έως τη διεύθυνση, εδώ είχαμε τα 230, οπότε και 20, οπότε η διεύθυνση έναρξής μας είναι στα 250 MB. Και περισσεύουν 10 MB, τα οποία βρίσκονται στα 270, όπως θα δούμε, MB, στη διεύθυνση των 270 MB. Τέλος, για τα 10 MB, βλέπουμε από τα 20 και μετά, δηλαδή από την τελευταία μας τοποθέτηση, και χωράνε ακριβώς στα 10 MB, οπότε έχουμε εδώ τη διεύθυνση έναρξης. Και άμα το πάρουμε από την αρχή, είχαμε πει ότι εδώ είναι τα 250 και 20, έχουμε διεύθυνση έναρξης στα 270 MB. Και κάπως έτσι λύνουμε και το τρίτο ερώτημα. Ας πούμε λίγα πράγματα για τον αλγόριθμο της χειρότερης τοποθέτησης. Επιλέγει το μέγιστο διαθέσιμο μπλοκ που υπάρχει. Αναζήτηση σε όλη τη μνήμη. Καταλήγει στο μέγιστο δυνατό υπόλοιπο ανοιγμάτων. Οπότε για τα 40 MB κοιτάμε τη μέγιστη ελεύθερη περιοχή μας που είναι αυτή των 60 MB. Οπότε θα πάμε εδώ. Όπως θα δούμε, εδώ ξεκινάει, είναι η διεύθυνση έναρξης για τα 40 MB και βλέπουμε ότι είναι στο σημείο 20 και 20-40 και 40-80 MB, έχουμε διεύθυνση έναρξης για τα 40 MB και θα περισσέψουν 20, όπως θα δούμε, που βρίσκονται στα 80 και 40 στα 120 MB διεύθυνση. Τώρα, για τα 20 MB ψάχνουμε πάλι τη μεγαλύτερη περιοχή, η οποία βλέπουμε είναι αυτή των 40, οπότε πάμε και τοποθετούμε εδώ τα 20 MB, οπότε η διεύθυνση έναρξής του είναι όπως φαίνεται στο βελάκι και είναι αυτή των 20-20-40, 60-80 και 40-120 και 20-140 και 20-160, 170 και 60-230. Οπότε έχουμε διεύθυνση έναρξης τα 230 MB και από τα 40 MB θα βλέπουμε ότι περισσεύουν τα 20, τα οποία βρίσκονται στη διεύθυνση των 250. Αν προσθέσουμε τα 20, 250 MB. Τώρα για τα 10 MB πάμε και κοιτάμε πάλι τη μεγαλύτερη περιοχή και ξεκάθαρα είναι αυτή η ελεύθερη που έχει μείνει των 40 MB. Οπότε πάμε και προσθέτουμε σε αυτό το σημείο, είναι η διεύθυνση έναρξης για τα 40 MB. Και θα δούμε ότι τα 10 MB, τα οποία βρίσκονται, άμα τα προσθέσουμε όλα τα προηγούμενα μαζί, στην διεύθυνση έναρξης των 360 MB.
και περισσεύουν 30, τα οποία βρίσκονται στη διεύθυνση των 370 όπως θα δούμε εδώ, αν προσθέσουμε τα 10. Κάπως έτσι τοποθετούμε και προσδιορίζουμε τις διευθύνσεις έναρξης για κάθε ένα από αυτά τα μπλοκ και για τους 4 αλγόριθμους. Και κάπως έτσι τελειώνουμε την άσκηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.